Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ όλους όσοι είναι εδώ για να ακούσουν την εργασία μας, καθώς και την Οργανική Επιτροπή που την επέλεξε ως προφορική ανακοίνωση. Να ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Τριάντο, καθώς ηγήθηκε της συνεργασίας αυτής από την πλευρά της Πάτρας και να τον ευχαριστήσω που μας βοήθησε και για την πολύ καλή συνεργασία, όπως είπα. Θα πρέπει να αναφέρω επίσης ότι η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Gilead Science και το πρόγραμμα Ασκληπιός και τους ευχαριστούμε και γι' αυτό. Λίγα πολύ σύντομα λόγια για εισαγωγή. Όλοι ξέρετε ότι η πατρίδα ΣΕ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα της παγκόσμιας υγείας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ακόμα έχουμε 70.000 άτομα με την νόσο αυτή. Από εκεί και πέρα είναι μία λίμωξη που ιάται πλέον. Αυτή είναι η μεγάλη εξέλιξη, η μεγάλη επιτυχία της παθολογίας τα τελευταία χρόνια, με τα καινούργια, τα απευθείας δρόντα, αντιϊκά φάρμακα, τα DAAs όπως τα λέμε, με εξαιρετικά ποσοστά που αγγίζουν το 98%. Στόχος λοιπόν πλέον είναι η εξάλληψη της λίμωξης. Από την άλλη, ξέρουμε ότι μία σημαντική πηγή των ατόμων που έχουν χρόνια παθητικά ΣΕ είναι τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών. Έχει φανεί λοιπόν ότι μπορεί ένα θύλακα μετάδοση με αρκετού παθού να φανίζουν θετικά αντισώματα για τον ιό. Ένας περιπτώσιος προβληματισμός είναι ότι αυτοί οι ασθενείς μπορεί να πετύχουν το SVR με τη νέα θεραπεία, αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα για αύξηση των επανεμολύσεων, γιατί δυστυχώς, κάνοντας συνεχιζόμενη χρήση, μπορούν να εκτεθούν πάλι στον ιό. Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για την επαναμόλυνση σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού, με αντικρουόμενα αποτελέσματα, οπότε θέλησαμε να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Θέλαμε λοιπόν να διερευνήσουμε το βαθμό της επαναμόλυνσης μετά από επιτυχή θεραπεία της πατρίδας ΣΕ με DAAs σε αυτούς τους ασθενείς, στους ασθενείς με χρήση ουσιών, και να καθορίσουμε κάποιους παράγοντες, αν γίνεται, που σχετίζονται με την επαναμόλυνση. Τι κάναμε λοιπόν, είναι μια προοπτική μελέτη σε 2 τριτοβάθμια υπατολογικά κέντρα. Ως κριτήρια εισόδου στη μελέτη, βάλαμε να είχε ο ασθενής μια χρόνια αντιρροπούμενη παθήτητα ΣΕ, να υπάρχει αναστηρικό χρήση των ουσιών είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν και να έχει πετύχει SVR μετά από τη θεραπεία με τους DAAs. Ως ESSVR, χρησιμοποιήσαμε τις διεθνείς οδηγίες, τους όρους που όλοι ξέρουμε, με μια ανιχνεύσιμη της VRNA στον ορό 3 με 12 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας. Ψάξαμε τους ασθενείς αυτούς με βάση το ιστορικό από το αρχείο μας. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς και κάναμε τουλάχιστον 2 προσπάθειες σε κάθε άτομο. Και μετά, όσοι από αυτούς που προσήλθαν στην επίσκεψη, συμπληρώσαν ένα ιστορικό και ένα ερωτηματολόγιο, κάναμε ένα καινούργιο έλεγχο για τις VRNA και πήραμε και κάποιες εξετάσεις αίματος. Όλοι οι ασθενείς έδωσαν μια έγγραφη συγκατάθεση για τη συμμετοχή στη μελέτη, ενώ πήραμε και την έγκριση από την Επιτροπή Διοντολογίας του Ιπποκρατίου και της Πάτρας βεβαίως. Τώρα, στη θεματολογία της συνέντευξης πήραμε δημογραφικά στοιχεία, κάποια στοιχεία για την εργασία, την οικογενειακή κατάσταση, αν υπάρχει ιστορικό φυλάκισης, τη λήψη αλκοόλ, σεξουαλικές συνήθειες, καθώς και φυσικά ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των ουσιών. Αν υπήρξε πρόσφατη χρήση, τον τρόπο, τη συχνότητα, αν χρησιμοποιούσε κοινά σύνεργα ο ασθενής και αν φυσικά είναι και επίσης σε πρόγραμμα επεξάρτησης που και αυτό παίζει τον ρόλο του. Τελικά, μετά από επικοινωνία με 221 άτομα, τα 58 προσπάθεια επικοινωνία στο ποσοστά, τη 58 είτε αρνήθηκαν είτε δεν βρέθηκαν, οι 163, ένα ποσοστό γύρω στο 74%, προσήλθε για επανεξέταση. Τι είδαμε λοιπόν, είδαμε ότι οι ασθενείς έχουν μια μέση ηλικία γύρω στα 53 έτη. Αυτό εξηγείται καθώς πλέον δεν έχουμε πολλούς νέους ασθενείς που μολύνονται, αλλά και έχουμε έναν πληθυσμό που είναι λίγο μεγαλύτερος. Το RN φύλλο κυριαρχούσε σε ποσοστό 80%. Κάποιοι από αυτούς, ένα 20% είχε προχωρημένη νοσηκύρωση, αλλά ήταν αντιρροπούμενοι. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε πολύ μεγάλες διαφορές σχετικά με την εθνικότητα. Δηλαδή, είναι στον πληθυσμό που περιμένουμε ένα 10% των αλλοδαπών, η μελέτη μας. Το μορφωτικό επίπεδο, αν ήταν άνεργοι, που αρκετοί από αυτούς δυστυχώς βλέπετε ότι λόγω προφανώς και του κοινωνικού προφίλ ήταν στην ανεργία. Ενώ σε οικογενειακή κατάσταση, λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι, περίπου ένα τέταρτο μόνο που ήταν έγκανοι. Τώρα, είχαμε ιστορικό φυλάκιση στο 1 τέταρτο των ασθενών, το οποίο όμως έχει αυτό σημασία, γιατί θα δείτε ότι αυτή η κατηγορία έχει ένα περαιτέρω κίνδυνο για την επαναμόλυνση. Επίσης, ρωτήσαμε για το αν είναι άστεγοι στο παρελθόν, τη χρήση του αλκοόλ, σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς, κάπνισμα, καθώς επίσης και τις πρόσφατες συνήθειες, όπως είπαμε, για τη χρήση των ουσιών. Τελικά, τι βρήκαμε. Βρήκαμε ότι είχαμε 11 επαναμολύνσεις, ένα ποσοστό περίπου 7%, σε περίπου 430 patient years παρακολούθησης. Η μέση τιμή των ετών παρακολούθησης ήταν γύρω στα 2,5 έτη. Το ποσοστό επαναμόλυνσης λοιπόν ορίζεται μέσα με τις στατιστικές μεθόδους που ακολουθήσαμε στο 2,6% έτη ασθενής. Ο γονότυπος που παρακολουθήσαμε ήταν κυρίως, που είδαμε ότι υπήρχε στην επαναμόλυνση, ήταν ο γονότυπος 1α και δευτερευόντως ο γονότυπος 4. Επίσης, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν μιλάμε για μια αναζωπήρωση που μπορεί να σφίξει σπανίως βεβαίως, οι γονότυπες πρωτολίμωξης και επαναλίμωξης ήταν διαφορετικοί σε όλους τους ασθενείς.
Άρα λοιπόν, τι βρήκαμε τώρα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών που κάνουν την επαναμόνηση. Πρώτα απ' όλα ήταν μικρότερη σε ηλικία. Όπως βλέπετε, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, των επαναμολυμένων και των μη επαναμολυμένων, με το μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών, οι 10 στους 11 να είχαν ηλικία κάτω των 45 ετών. Επίσης, η επαναμόλυνση σχετίζεται με μακροχρόνιο ιστορικό ενδοφλέβειας χρήσης. Οι ασθενείς που είχαν επαναμόλυνση είχαν κατά μέσο όρο πάνω από 20 χρόνια ενδοφλέβειας χρήσης, σε αντίθεση με αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν την επαναμόλυνση. Επίσης, η επαναμόλυνση, και αυτό ίσως είναι λίγο πιο ενδιαφέρον, σχετίζεται με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Με την πρόσφατη χρήση, όπως είναι λογικό, την ενδοφλέβεια χρήση ακόμη περισσότερο και τις κοινές σύρυγγες. Τέλος, μπορούμε να σκιαγραφίσουμε ίσως και ένα προφίλ ασθενούς με βάση το ιστορικό του, πέρα από τις συνήθειες, τις κακές, αν μου επιτρέπετε την έκφραση σε εισαγωγικά, των τελευταίων ετών. Αν είχε ιστορικό φυλάκισης, αν είχε μείνει άστεγος στο παρελθόν, αν έχει HIV λίμωξη, και μάλιστα βλέπετε ότι δεν υπήρξε κανείς ασθενής με HIV λίμωξη που να μην κάνει επαναμόλυνση. Είναι το όλο το ποσοστό είναι από εκεί πέρα. Και επίσης η χρήση κάναβης φαινόταν να σχετίζεται με επαναμόλυνση του ασθενούς με υπατήτητα σε. Όλα αυτά τα αποτελέσματα ήταν μόνο παραδοτικά, οπότε τα περάσαμε και μια πολυπαραγωγική ανάλυση και τελικά από όλα αυτά έμειναν οι εξής παράμετροι. Η ηλικία, που βλέπετε ότι είναι στατιστικά σημαντική έντονα, και η HIV συλλήμωξη, με λιγότερο ισχύρια στη διάρκεια χρήση των ουσιών και το ιστορικό φυλάκισης. Το ιστορικό της χρήσης ουσιών ενδοφλοβίου στο τελευταίο έτος που μας έκανε εντύπωση ήταν οριακό, ήταν 0,54. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν ως συμπεράσματα. Ήταν μια σχετικά ικανή από πλευράς αριθμού μελέτη στον ελληνικό πληθυσμό. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με ένα καλό αριθμό ασθενών, 221, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν απάντησαν, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν ήθελαν ούτως ή άλλως να μπουν στη διαδικασία των υπηρεσιών υγείας. Από αυτούς βρήκαμε 11 ασθενείς με επαναλίμωξη. Φαίνεται να υπάρχει σχέση με κάποιες συμπεριφορές αυξημένου κινδύνου, όπως τις είδαμε, καθώς και με το ιστορικό. Και αυτό λοιπόν ίσως μας βοηθήσει για το στόχο της εξάλληψης της νόσου, στο να βγάλουμε ένα προφίλ ασθενών που έχουν αυξημένο κίνδυνο και τους παρακολουθούμε πιο στενά. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ασθενείς που πιθανώς έχουν συλλήμωξη με HIV, μακροχρόνια χρήση ουσιών, ιστορικό φυλάκης, αλλά και την ηλικία. Η νεαρότερη ηλικία φαίνεται ότι τους κάνει λίγο πιο απερίσκεπτους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.